Θεοδόξα στα τυλά του μηνά του Θεματρού και Ερματήρων Χαρολάδος και Ελευθερίων, των Αγίων Δόξων και Κανικών Ματήρων, των Οσίων και Θεφάρων Πατριμών, των Αγίων και Δικαίων Θεόπατρο και Κιούν Κιάνης, του Αγίου Μάτρος Λούπου και του Όσου Παντοσμού Νικολάου του Σικελιώτου, του Εν τη Νήσιο Ευβία Κίσαντος, νήμων επιτελούμε και πάση των Αγίων, επρόδεκτων ποιήσεων την δέηση νημών. Δόρισε με την άρθρο παραπτωμάτων ημών, σκέπασε με τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωσε τιμών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσε μόν την κέντρη μας, κυρέσει μας και τον κόσμο σου, και σώσον τα σπιχάσιμων, ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Λουκάνα και Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο εις ήρθεν ο Ιησούς εις κόμην τεινά. Γινήδε της ονόματι Μάρθα, υπεδέχεται αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αυτή η καλουμένη Μαρία, ή και φρακαθίσωσα παρά τους πόδας του Ιησού, ήκουε των λόγων αυτού. Τι δε Μάρθα πήρες πάτω περί πολλήν διακονίαν, επιστάσα δε είπε, Κύριε, ου μέλησι ότι αδελφοί μου μόνοι με κατέλπε διακονήν, υπέουν αυτοί να μη συναντιλάβητε. Αποκριθεί δε είπεν αυτής ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και την βάζει περί πολλά, ενός δε στη χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερί δε εξελέξατο, ή της που καπρετίζεται απ' αυτής. Έγινε το δέντρο, έγινε αυτόν ταύτα, επάρσα της γηνή φωνήν εκ του οχλού είπεν αυτό. Μακαρία Κύλια είπαστα σασάσε και μαστίουσε θύλασσας. Αυτός δε είπε μενούν και μακάρι ακούνται το λόγο του Θεού. Και φυλάσσαντες αυτό. Thank you.
Παρασκευή,
ευχαριστήσομεθα. Παράσκω, Κύριε. Γερνά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα εινικά. Και κανήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παράσκω, Κύριε. Ευλογημένος ο
των ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν σοφιλέτες ημών, και εμείς ενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και Βίου και την Κράτην και Άγιο και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον το λαόν σου και ευρώ την κοινωνία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας φύλαξον. Άγιος καθόντας την επρέπεια του οίκους τους, οι αυτούς αντιδόξων και η θέτη δυνάμη και με κατελήτη συμπάθειου τους επίτσε πισέ. Ειρήνη του κόσμου σου δώρησε, θες Εκκλησίας της Ισραήλ του στρατού και πατή το λαός. Ότι πάσα δώσα και πάντων με τέλειον, άνω των εσυγκατάδων έξω του πατρός των πρώτων και την δόξα και ευχαριστίαν και προσκύνα να πέφουμε το πατρί και το Υιό και το φαινήν και Άγιο. Θες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνα. Και ο Αγίος Πατρός Μονιάνου Αρχιεπισκόπου, κότσε τις απόλυτες, αυτό που την διενεργία την πελέσαμε,
των Αγίων Κερκαίων, τρόποντα και μπιάνεση και πάντων των Αγίων και την μνήμη των του Αγίου Μάρτυρος Λούπου και του Ωσίου Πατρός Μα Νικολάου του Σικελιώτου, το εμφυμίζω ευδία αυτή, αγγίζοντας μνήμην επιτομή και πάρτων Αγίων. Ελέης και εσάς εμάς, Πατρολές και Τράμου, βοήθεν μας Θεός. Απόστολοι εκπεράτων, συναθριστέντες ενθάδε, και θυμανή το χωρίο και δέσατε μου το σώμα, και εσύ η έτη Θεέ μου, παράλαβέ μου το πνεύμα. Τρεις μέρες πριν η Παναγία παραδώσει το πνεύμα στο Θεό, τον Υιό της, ο Κύριος ημώνης Χριστός έστειλε τον Αρχάγγελο Γαβριήλ να της αναγγείλει ότι αν πεθάσει να την πάρει το τάφο. Χάρηκε. Δεν επιτύχθηκε. Γιατί θα έφευγε από τα σαρτά και θα πήγαινε στα άσπαστα. Θα έφευγε από τα πρόσκαιρα και θα πήγαινε στα αιώνια. Θα έφευγε να πάει εκεί ψηλά να δει το γιο της στο μονάκριβο και Θεό της. Πήγε λοιπόν στο όρος Ελαιών να προσευχηθεί, γιατί τακτικά πήγαινε και προσήφε το εκεί. Όταν λοιπόν πήγε για τελευταία φορά, έγινε ένα μεγάλο θαύμα. Τα δέντρα έσκυψαν με ταπείνωση και την προσπίσαν να ήταν ζωντανοί άνθρωποι. Ήρθε το σπίτι της, το καθάρισε, ήρθε καλά, και περίμενε τη στιγμή που ο Υιός της να παραλάβει το πνεύμα της. Ειδοποίησε τους Αποστόλους, γιατί ο Μελεβέλης ήταν όλοι στην ιστοφορία και στη Μανή, γιατί θα έφευγε από κοντά της Παναγίας, αν δεν ήταν κοντά της, αλλά τους είπε, μη φοβάστε, μη φοβάστε, εκεί ψηλά που θα είμαι, θα είμαι πάντοτε κοντά σας. Έτυπαν, ήταν όλοι, έτσι μόνο ένα Απόστολος, ο Απόστολος Τωμάς. Γι' αυτό γιατί έπρεπε να ακουσιάσει για να φανερωθεί το πράγμα ότι η Παναγία δεν έμεινε στη γη σαν μητέρα ζωή, αλλά πήγε στον ουρανό ολόσωπο. Και πράγματι, όταν έγινε η θητεία, οι Εβραίοι θέλησαν να κάνουν κακό ακόμα και στην νεκρό Παναγία. Έστειλαν ανθρώπους να τη ρίξουν από το φέρετρο και ένας άλλος μάλιστα έβγαλε το σπαθί του για να τους κόψει τα χέρια. Οι μεν πρώτοι σκρώθηκαν, ο δεύτερος ή αντίκη κόψαν τα χέρια του. Αμέσως μετάνιωσαν, πίστευαν στον Ιησού Χριστό και αμέσως τους θεραπεύτηκαν. Έγινε η ταφή και μετά από λίγες δυο-τρεις ημέρες ήρθε και ο μαθητής του Απόστολος Τωμάς, ο οποίος θέλησε να προσκυνήσει το σώμα της Παναγίας και ζήτησε από τους άνθρωπους όλους να γίνει η ταφή. Έγινε το Ιούλιο και πράγματι έγινε εκταφή τόσο πράγματος. Είδαν ότι η Παναγία δεν ήταν στον τάφο. Έγινε ολόκληρο του σώμα του. Γιατί ανέβηκε ολόσωμα στον ουρανό. Την απόλυση της ερωτής της τιμής ερώτησης σήμερα ρωτάζουν, αγαπητοί μας Γιάννη. Και όλοι εμείς πρέπει να χαιρόμαστε. Γιατί η Παναγία έφυγε με ένα από τη γη, πήγε στον ουρανό. Όμως όταν ήταν εδώ στη γη, την χαίρονταν κάτι και την δεχτημάνει. Σήμερα που είναι στον ουρανό, την χαιρόμαστε όλοι εμείς. Γιατί είναι μπροστά της όλων των ανθρώπων και μάλιστα των χριστιανών και δι' των Ελλήνων. Είναι πράγματι μπροστά της η Παναγία, πρόκειται να τη ζητήσει.
ελπίζουμε θα μας το κάνει. Αρκεί να πιστεύουμε στον Χριστό, στο Υιό της. Και θα μπορούσαμε κι εμείς σήμερα να πούμε εκεί ψηλά που είναι, στον Υιό, Θεό της, μακαρία η Κυρία Βαστά σας άσε και μας πει ούσε φύλα σας. Σας εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους. Η Παναγία να είναι πάντοτε στο πλευρό σας, πάντοτε να σας προστατεύει, να σας ευλογεί και να χαρίσει ό,τι καλό επιθυμείτε στη ζωή. Χρόνια πολλά σε όλους και ιδιαίτερα σε αυτούς και σε αυτές που γιορτάζουν. Διευκόλου των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Χριστέ ο Θεός ημών ενά ησών και σώσον ημάς. Αύριο το πρωί είναι η γιορτή του Αγίου Πατρός ημών Νικολάου του Λιμιώτου. Γιορτάζει το Γεωργίου του Λιμιώτου, γιορτάζει το Εκκυσάκι που είναι το πύργο σκουτέρι, το κτήμα του Παναγιώτου του Μάρτη. Θα έχει η αλειτουργία και θα έχει και το γειτόνιο. Όποιος θέλει, μπορείτε να πάτε.